Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα RTFM, την εκπομπή που εφήβρε τους εποξικούς δεσμούς. Τι? Εγώ δεν σημαίνει αυτό. Κάτι με χημεία, τέλος πάντων. Ξέρω την εποξική κόλλα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα σας βοηθήσουν σε περίπτωση που έχετε ένα TV box από αυτά που είχαμε αγοράσει, που είχαμε reviewάρει κάποια στιγμή. Αν δεν βαριόμαστε, θα βάλουμε και μια κάρτα κάπου εδώ που να οδηγεί σε κάποια από αυτά με τα TV boxes. Είτε μπορεί να έχετε συνδέσει ένα tablet στην τηλεόραση για να δείτε Netflix, ας πούμε, αν είναι λίγο παλιά η τηλεόραση και δεν έχει Netflix. Και θα ήθελες να έχεις ένα wireless πληκτρολόγιο ή wireless mouse ή κάτι τέτοιο. Είναι πολλές φορές που έχω ευχηθεί να μην ήταν wireless, γιατί είσαι με το wireless στο σπίτι, προσπαθείς να δεις μια ταινία και μάντεψε, δεν έχει μπαταρίες στο σπίτι πουθενά. Έχει τελειώσει η μπαταρία του wireless laptop, του wireless mouse. Και δεν έχει μπαταρίες. Ή σου πέφτει και δεν έχει από να τον τραβήξεις. Και αυτό επίσης. What? Να το ψαρέψεις, παιδί μου, από το καλώδιο. Α, ναι, και αυτό βοηθάει. Άμα είσαι στον καναπέρα, αυτός βέβαια. Ωραία, ας δούμε κάποια πραγματάκια που μας έχουν στείλει εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα gaming πληκτρολόγιο βασικά. Κοίτα εδώ, ωραίο τέτοιο. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα combo, wired combo παρακαλώ. Πληκτρολόγιο και mouse. Τόσο είναι για wireless, δεν λέγαμε. Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Μετά είναι το wireless, βρε κουτό. Oh, wow! Δεν έχω κάνει τέτοιο πράγμα. Έχει και νεκροκεφαλές πάνω. Κρανία, κόκαλα, ραγίσματα. Είναι για death μεταλλάτες. Ναι, ρε μαλάκα, τι φάση. Πολύ ωραία. Και έχουμε και εδώ το πληκτρολόγιο, το οποίο έχει αυτή την ultra μεγάλη διαδρομή που για κάποιο λόγο εσείς οι gamers καυλώνετε πάρα πολύ. Αλλά κατά τα άλλα είναι γυμνό. Στην πραγματικότητα δηλαδή το casing είναι τόσο μικρούλι που είναι τίποτα. Τα πλήκτρα είναι στην άκρη. Έχει. Πάτα λίγο με δύναμη στη μέση να το υποχωρεί. Ναι, φυσικά και υποχωρεί. Δεν είναι κλικητή-κλικητή, δεν είναι micro switches το πληκτρολόγιο. Είναι μεμβράνη, απλώς έχει μεγάλη διαδρομή. Εντάξει. Απ' την άλλη με 20 ευρώ, 25 τι περιμένατε μεταξύ μας. Που μου θέλατε και micro switch με 20 ευρώ. Δεν παίζω πια, αλλά κάποτε έπαιζα. Όταν έπαιζα, πράγματα σπάγανε. Let me rephrase that. Όταν έπαιζα και έχανα, σχεδόν πάντα δηλαδή, πράγματα σπάγανε. Εκτός από το σεισμό του 99 που έτυχε. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ένα shout-out στη Logitech που είχε κάνει το πιο γερό joystick εκείνη την εποχή που είχα δει στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να το σπάσω. Μιλάμε τώρα ένα joystick που το είχα πιάσει και απλά το κοπάναγα στο τραπέζι και δεν έσπασε. Δούλευαν και τα micro switches μέσα και αρχιδιές και τέτοια. Και ήταν και αναλογικό, δεν είχε micro switches τώρα που το σκέφτομαι. Ήταν από τα αναλογικά joystick, γιατί έπαιζα τότε πολύ flight simulator. Αλλά κανένα φλόρο δεν βγάζει κανένα καλό flight simulator, αυτό έχω να πω. Να πας να γίνεις πιλότος, άμα είναι έτσι. Δεν έχω λεφτά και χρόνο να πάω να γίνω πιλότος. Βλάκα. Η μόνη μου πιθανότητα να πιλωτάρω ένα αεροπλάνο είναι στο γαμμένο το PC. Είσαι αεροπειρατεία. Φωτάκια έχει αυτό. Άμα δεν είχα πετάξει το κουτί του, θα βλέπαμε και το manual. Πράσινο! Πράσινο, ήταν κόκκινο πριν. Μπλε! Wow! Χρώματα! Χρώματα! Λοιπόν, το μαουσάκι να πούμε ότι έχει και εδώ δύο buttons, δηλαδή forward και back. Ένα κουμπί που δεν έχω ιδέα τι κάνει, είναι κάτω από την ροδέλα. Κάτι γράφει πάνω. Τι είναι αυτό? CPT. Ναι, DPI λέει. DPI λέει. Ναι, CPI. CPI. Τέλος πάντων, από εδώ δεν έχει άλλα κουμπάκια. Να πούμε ότι είναι εντάξει, αρκετά εργονομικό, είναι ότι πρέπει για την οντίτιδα, πολύ καλό. Όχι εντάξει, είναι καλό mouse. Δηλαδή εντάξει, όσο πιο μεγάλο για να λέμε την αλήθεια, ειδικά μα έχει μεγάλα χέρια, βοηθάει αυτό. Το mouse pad είναι πολύ ωραίο, οφείλω να ομολογήσω. Το πληκτρολόγιο τώρα, για να δούμε. Δουλεύει. Φυσικά και δουλεύει, γιατί να μην δουλεύει. Έχει φωτάκια ή όχι? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν ξέρω τι να πατήσω. Scroll lock. Τι έναψε? Scroll lock. Ψάξαμε λίγο για το πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το φωτισμό, αλλά φαίνεται να μην αλλάζει. Να πούμε ότι στο απόλυτο σκοτάδι, όντως αυτά εδώ πέρα τα πλήκτρα φωτίζουν, είναι shine through τέλος πάντων. Είπαμε δεν είναι micro switch μέσα, είναι με μεμβράνη. Το combo όλο αυτό κάνει $25, κάτι 22 ευρώ, κάτι τέτοιο. Λέει ο κατασκευαστής ότι είναι διάβροχο. Πάντα βολεύει γιατί όλοι είμαστε με τον καφέ και την κοκακόλα πάνω στο τραπέζι την ώρα που παίζουμε. Ή κάποιοι άλλοι με whisky, δεν ξέρω τι σκατά πίνετε την ώρα που παίζετε. Είναι καλό, συμπαθητικό, αλλά δεν το λες προ, έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή είναι για κάποιον που είτε θέλει κάτι, πώς να το πω, αναλώσιμο, Μπορεί να περνάει ένα δύσκολο τουρνουά και να έχει κάτι που να μην τον πειράζει να σπάσει. Ήταν ένα κοροϊδέψει τον Ιψάκη που είναι 8 χρονών και θέλει να παίξει Fortnite, ας πούμε. Και γιατί, να το... γιατί να το κοροϊδέψει, μια χαρά είναι για gaming. Εγώ θα το παίρνα δηλαδή. Ναι, αλλά μοιάζει με full gaming, ρε παιδί μου, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα ακριβό. Και να πούμε επίσης, θέλω να πω σε αυτό, είναι μια πάρα πολύ τεχνική άποψη μου πάνω στο θέμα. Γαμώ τα micro switches, τα μισώ. Δηλαδή να ψοφήσουν όλα τα πληκτρολόγια με micro switches. Δηλαδή μου αρέσει που δεν κάνει κλικ-κλικ-κλικ. Για τόσο μεγάλη διαδρομή που εντάξει είναι άβολο τα πληκτρολογείς, παρόλα αυτά μου αρέσει, έχει ωραία αίσθηση ας πούμε σχετικά. Ίσως σας λέω επειδή ακριβώς δεν μπορώ τα micro switches, μου αρέσει αυτό. Το μαουσάκι είναι ωραίο. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι έχει κάτι κρανία πάνω και αλλάζει χρώματα, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, είναι καλό. Για να δούμε αυτά τα back and forth λειτουργούν. Ναι, λειτουργούν. Αυτό εδώ πέρα είναι το back και αυτό εδώ πέρα είναι το front. Απ' την άλλη δεν έχει κανένα είδος software πάνω, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι customizable. Όχι, δεν είναι customized αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι backward and forward, ροδέλα, εντάξει είναι λίγο design, το φωτίζει κιόλας, είπαμε όταν παίζουμε στη νύχτα και αυτά σίγουρα βοηθάει, είναι ένα πολύ φθηνό gaming combo set. Λοιπόν και πάμε τώρα σε ένα άλλο πράγμα το οποίο το πήρα πιο πολύ για λόγους ότι πάντα τα βλέπα αλλά δεν ήξερα πώς διάλογο είναι στη χρήση. Οπότε αυτό, ήθελα να δω πώς είναι ακριβώς, είναι τα λεγόμενα vertical mouse. Τέλος πάντων, ήρθε έτσι ταλαιπωρημένο, δηλαδή άμα, κοιτά, είναι εντυπωσιακό, είναι το πακέτο που το κάνεις έτσι και απλά διαλύεται. Γαμάτο, ζήτου τα λιτά. Έχει μέσα το mouse, το οποίο δεν μοιάζει ακριβώς με mouse, αλλά το βλέπετε είναι λίγο περίεργο. Και έχει και ένα vertical mouse user manual, lithium battery version, dry electric version. Τι είναι το dry electric version? Δεν έχω ιδέα. Αλλά είναι τόσο μικρά τα γράμματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ένα το οποίο είναι παραφορτιζόμενο και ένα που παίρνει μπαταρίες. Λογικά θα μας έχουν στείλει αυτό που παίρνει τις μπαταρίες. Α, έχει dongle. Είναι τσίπιδες, έχει δύο μπαταριούλες. 3α. Of course. Το πλαστικό του δεν είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει. Αλλά παρόλα αυτά εντάξει, who cares. Οκ. Okay. Βασικά είναι σαν να έχεις πάρει ένα mouse και το έχεις βάλει πάνω από υψηλή θερμοκρασία και ψιλοέλειωσε. Εντάξει. Δεν το βλέπεις πώς είναι. Όχι άλλος Νταλή. Κανονικά τα πλήκτρα του. Εδώ έχει τα DPI, ροδέλα και εδώ το forward and backward. Αυτό απλώς υποτίθεται ότι βολεύει αυτό. Κάτσε να δείτε τι βολεύει. Ναι, να σε ξεκουράζει για να μην. Κάτσε να δούμε πόσο βολεύει, Οκ, ενδιαφέρον. Κάτσε αυτό το twist εδώ πέρα στα κολαδουλάχιωνα. Αυτό το twist παγιδεύει μέσα από. Το άνοιξε. Γιατί πρέπει να το ανοίξω, έχει ονόφρε μαλακά. Και αυτό οπτικό να πούμε, δηλαδή έχει το λέιζερ το κόκκινο, το κλασικό. Ροδέλα εδώ, μάλλον... Τι? Δεν είναι για τις χερούκλες μου. Είναι πολύ μικρό. Είναι για χεράκια. Δηλαδή πρέπει να κάνω ολόκληρο τέτοιο για να έχω τη ροδέλα. Άμα το αγκαλιάσω κανονικά, εκτός... Όχι, δεν γίνεται. Είναι για μικρότερα χεράκια, τι έκανα. Καταρχήν έτσι πως το έχει έτσι στραβά, σίγουρα θα κάνεις την ροδέλα, έτσι που σπάς τον καρμό. Λοιπόν, δεξιπλήκτρο, κανονικά, ροδέλα, εδώ forward και backward. Κανονικά διάβασα ότι αυτά πρέπει να τα συνηθίσεις λίγο. Δεν είναι δηλαδή, αν έχεις περάσει μια ζωή όπως εγώ με κανονικά mouse, αυτό θα σου φανεί λίγο περίεργο, οπότε θέλει κανένα δύο μέρες για να το συνηθίσεις. Πάντως το πρώτο πράγμα που έχω να πω είναι ότι δεν είναι για τα χέρια μου. Δηλαδή είναι για πιο μικρά χέρια, είμαι 100% σίγουρος. Δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Λεβόν, ότι μάλλον είναι ότι πρέπει για την τενοντίτιδα. Δηλαδή ήδη νιώθει πιο ξεκούραστο το να το έχεις έτσι από το να το έχεις έτσι. Είναι πιο σωστό δηλαδή. Αλλά είναι τελείως λάθος. Η ροδέλα έπρεπε να είναι εδώ όσον αφορά εμένα και τα πλήκτρα πιο μπροστά γιατί είναι για πιο μικρά χέρια. Άμα τα πατάς με την κλείδωση αντί για την άκρη. Ναι, αυτό δεν είναι counterintuitive. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μαουσάκι που κάνει 10 ευρώ. Οπότε δεν έγινε και τίποτα. Και ειδικά αν δεν έχετε τεράστιες χερούκλες και παραδείγματος χάρη είστε κορίτσια. Και αγόρια με λίγο πιο μικρά χέρια. Δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδί μου. Αλλά προφανώς υπάρχουν και μεγαλύτερα mouse. Ναι, υπάρχουν μεγαλύτερα mouse. Υπάρχουν κάτι θηρία βασικά. Αλλά αυτό εδώ πέρα εντάξει είναι λίγο πιο συμμαζεμένο. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε και άλλα review για vertical mice. Αλλά αυτό εδώ πέρα εντάξει είναι από τα πιο φτηνά που βρήκαμε. Σχετικά καλή ποιότητα κατασκευής φαίνεται από πάνω. Έχει αυτό το rubbery, το πλαστικό το οποίο είναι ωραίο, σου κάνει λίγο ζεστό, δεν είναι το άλλο το πλαστικό το κρύο. Εντάξει, ένα χρόνο σου βγάλει, τα βγάλει τελευταία. Ναι, μωρέ, είναι ένα καλό πράγμα και άμα σε γλιτώσει και λίγο από τα αποτελέσματα της στενοτήτηδας, γαμάει. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα είναι καλό, έτσι. Ωραία, πάει και αυτό και πάμε τώρα στην τελευταία λύση για τους κοπρίτες που κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και προσπαθούν να δουν Netflix. Και να πηδήξουν, ναι. Θα μου πηδήξεις, δεν κάθεσαι να κάνεις pairing σε πληκτρολόγια, ρε μαλάκα. Αυτό έχει βγει για παλιά, όταν το Netflix ακόμα δεν είχε καλές σειρές κλπ. Ναι, ο μόνος τρόπος για να περάσει την ώρα ήταν να κάνεις σεξ. Λοιπόν, ας δούμε και αυτό το πολύ μικρούλι, το οποίο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι couch keyboard. Couch keyboard and mouse combo. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι αυτό εδώ πέρα το H9 Mini Keyboard. Το βλέπετε. Καταπληκτικό. RGB, ταιριάζει και με τον υπολογιστή μας, όπως είπε ο ψύχος. Πορτοκαλί μαύρο, καταπληκτικό κουτί. Μας λέει από πίσω διάφορα εκπληκτικά specifications, τηλεοράσεις, μαλακίες, TV box, υπολογιστές. Αυτό εδώ το πραγματάκι, λογικά μπορείς να το συνδέσεις και στο κινητό σου και να γράψεις. Ή στο PlayStation. Α, ναι, στο PlayStation, το ξέχασα αυτό. Έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσα. Αυτό πάντα το εκτιμούμε. Κοίτα να δεις. Έχει καλώδιο φόρτισης. Το βλέπεις τα χρώματα. Ναι, ναι. Παίζουν τα χρώματα, παίζουν, έχει ένα RGB 16 εκατομμύρια χρώματα και κοίτα να δεις τι κάνεις. 16 εκατομμύρια, όμως θα τα μετρήσω. Και μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα, έτσι πατώντας το function και πηγαίνοντας προς τα πάνω, αλλάζεις τη φωτεινότητα. Κάνεις τέτοιο. Και δεξιά-αριστερά αλλάζεις το hue. Και αυτό έχει από κάτω τα χρωματάκια. Ναι. Λοιπόν, βάλαμε το dongle, το συνδέσαμε στον υπολογιστή. Κοίτα το mouse που κουνιέται. Αυτό εδώ παίρνει το touchpad. Τα κουμπιά του mouse είναι αυτό και αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το δεξί κλικ. Κανονικά, όπως τα έχετε συνηθίσει, και αυτό είναι το αριστερό κλικ. Να δούμε, δουλεύει και. Λειτουργεί κανονικά το page up, page down με δύο δάχτυλα. Να πούμε ότι αυτό το σκατουλάκι κάνει γύρω στα 14 ευρώ. Σαν πληκτρολόγηση, για να δούμε. Εντάξει, είναι μικροσκοπικά αυτά. Space, caps lock έχει εδώ, ναι, δουλεύει το caps lock. Όλα τα function, τα έχει τα πάντα όλα βασικά, εκτός από numeric. Έχει ένα μικροσκοπικό space, γιατί έχει δίπλα το alt, το alt-gr. Τι, alt-gr, wow. Έτσι ο περίεργο, για να δούμε, θα αλλάξει. Για να δούμε. Ναι, γράφει ελληνικά, εννοείται. Αν και δεν τα έχει πάνω, οπότε θα πρέπει να ξέρετε που βρίσκεται. Πατά enter εδώ πέρα, δεν θα βρει απολύτως τίποτα, αλλά... λογικό. Αυτό το πληκτρολογιάκι έχει πλάκα. Βέβαια το trackpad είναι σουρεαλιστικά μικρό, δηλαδή θέλει πολλή δουλειά για να πας σε διάφορα μέρη. Είναι αυτά εδώ τα πλήκτρα τα οποία δεν ξέρω τι κάνουν δεξιά-αριστερά. Μάλιστα. Μετακινούν τη σελίδα άμα θέλεις. Page up, page down. Οκ. Μπορεί να το κάνεις και έτσι δηλαδή. Χρήσιμο αυτό. Έχει και αυτά εδώ τα πληκτράκια τα οποία κάνουν volume down, volume up και αυτό κάνει back. Προφανώς. Είναι ότι πρέπει για τη χρήση, αράζω στον καναπέ και τέλος πάντων έχω ένα τάμπλετ ή έναν υπολογιστή για να ελέγξω από μακριά, μέσα στη σκοτεινιά της νύχτας, μπας και εδώ κάνα Netflix, κάμε ταινία τέλος πάντων. Φωτισμένο, δεν είναι για να γράψεις το επόμενο μυθιστόρημά σου. Το πληκτρολόγιο είναι σουρεαλιστικά άβολο, είναι μικροσκοπικά τα πλήκτρα. Αλλά παρόλα αυτά για να κάνεις ένα απλό search στο Netflix, παραδείγματος χάρη, αν ψάχνεις κάτι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ή ακόμα και εντάξει, κάτι γρήγορο που βαριέσαι να σηκωθείς να μπουτάρεις το λάπτοπ ή τον υπολογιστή ή οτιδήποτε, είναι αρκετά χρήσιμο. Ειδικά για να ελέγξεις ένα μικρό TV box, ας πούμε. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι θέλει ένα dongle για να λειτουργήσει, το οποίο σημαίνει ότι δεν λειτουργεί με tablets, ας πούμε, εκτός αν τα tablets σας έχουν full size USB port. Αυτό ήταν το review για σήμερα. Ήταν το vertical mouse, ήταν το gaming combo, φτηνό. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι 25, αυτό είναι 10, αυτό εδώ πέρα είναι γύρω στα 14. Πολύ, πολύ τίμια λύση. Άμα είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, τα link είναι στην περιγραφή, κοιτάξτε το και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του RTFM. Bye bye!